Δημιουργίες των ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών και καταδιώκουν πρόσφυγες και μετανάστες σε δρόμο της Μυτιλίνης. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι διαδηλωτές που ζουν στο κέντρο υποδοχής της Μόριας είχαν ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το κέντρο της πόλης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν φραγμό. Οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν με χρήση δακρυγόνων. Τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, καθώς οι δημιουργίες των ΜΑΤ άρχισαν να αποθούν τους διαδηλωτές. Μεταξύ των περίπου 2.500 προσφύγων και μεταναστών που διαδήλωσαν ήταν και γυναικόπαιδα. Μάλιστα, μια γυναίκα δεν άντεξε όταν εισέπνευσε τα χημικά και έπεσε μυλιπόθυμη κρατώντας το μωρό της στην αγκαλιά. Περίπου 500 διαδηλωτές κατάφεραν να ξεφύγουν από τον αστυνομικό κλειό μέσα από τα γύρω στενά και τους λόφους. Οι αστυνομικοί απάντησαν με βροχή από δακρυγόνα. Κάποιοι ξεφεύγουν και συνεχίζουν την πορεία με πανό μέχρι την προκυμαία της Μυτιλίνης, όπου στείνουν αντίσκηνα στην παραλία. Η λέξη ελευθερία κυριαρχεί στα αυτοσχέδια πλακάτους. Για αρκετές ώρες οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού παρέμειναν κλειστοί, διάσπαρτες εστίες φωτιάς παντού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε πως τα γεγονότα επιβεβαιώνουν την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου, ενώ είπε πως δεν αποκλείει τα επεισόδια να είναι υποκινούμενα. Οι ελληνικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα φύλαξης και ερευνούν το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων. Μπορεί κάποιοι να δυσφορούν, αλλά ας το καταλάβουν. Η πολιτική άλλαξε. Ο Υπουργός, κατά τη χθεσινή συνέντευξή του στην Καθημερινή, ανακοίνωσε την καθιέρωση εβδομαδιαίων δρομολογίων επιστροφών, προκειμένου σε συνδυασμό με την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των νησιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, πάνω από 18.750 αιτούντες άσυλο, από τους οποίους 1.150 ανήλικοι και ασυνόδευτοι μένουν συνολικά στον καταβλισμό της Μόριας, ο οποίος εκτείνεται στα κατελημένα ιδιωτικά κτήματα γύρω από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ωστόσο, χιλιάδες εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα στις σκηνές τους. Την ίδια ώρα, πάντως, οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου συνεχίζονται. Τις τελευταίες 4 ημέρες, τα στελέχη του λιμενικού σώματος εντόπισαν και διέσωσαν 142 πρόσφυγες και μετανάστες σε Λέσβο, Σάμο, Κο και Φαρμακονήσι.